Μάγκος με μία για το Μαρινάκη. Σε θέση γκολ ο Μαρινάκης, ο Νιόμπλιας θα κοπεί. Σε κόρνερ από τον Καλιτζάκη. Το σούτ του Σκέντζου πολύ δυνατό. Πολύ ωραίο σούτ. Out. Αν είχαμε μια κάμερα πίσω από την αιστεία της ΑΕΚ, θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα να δούμε πόσο κοντά πέρασε η μπάλα από το δοκάρι. Αλλά μην ζητάτε τέτοιες πολυτέλειες σε γήπεδα που δεν παρέχουν πολλές φορές στοιχειώδεις συνθήκες για μια μετάδοση προκοπής. Νικολαίδης στην αντεπίθεση η ΑΕΚ με τον Νικολαίδη. Γκολ 0-1. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανοίγει το σκορ στο 26. Φτάνει τα 19. Κοιτάξτε πως έχει ξεφύγει ήδη από τον Μάγκο. Ξεφεύγει και από τον Παπαδόπουλο. Και με πάνω στην κίνηση του Χανιωτάκη πασάρει στην άλλη γωνία. Η ΑΕΚ δείχνει και είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι στον αγώνα. Τον έλεγχο του παιχνιδιού, αν μη τι άλλο. Κεφαλιά του Νικολαίδη, πολύ καλή. Καραγιάννης για τον Νικολαίδη, Σέμπου, out. Πολύ ωραία βαλιά του Μαλαδένη στον Νικολαίδη. Ανατροπή, όχι. Ο Μίτας αφήνει το παιχνίδι. Ο Νικολαίδης φάνηκε να ανατρέπεται την ώρα που προσπαθούσε να μπει στη μεγάλη περιοχή. Γκράτταρσον για τον Σέμπουε. Ο Σέμπουε μέσα στην περιοχή θα κερδίσει το φάουλ έξω από αυτή. Ενώ ο Γκέραρτ έχει φτάσει, κοιτάξτε εδώ το μαρκάρισμα του Δέδε έξω από την περιοχή. Ενώ ο Γκέραρτ έχει φτάσει στον επόπτη και μάλιστα διαμαρτύρεται σε έντονο ύφος. Κοιτάξτε εδώ ξανά. Το μαρκάρισμα του Σκέντζου στον Ντέμι Νικολαίδη, ο Μητάς άφησε το παιχνίδι. Ο Γιάννης Σαΐνης έχει το λόγο. Γιάννης Γκέραρτ διαμαρτύρεται προς τον επόπτη για την προηγούμενη φάση γιατί πιστεύει ότι ήταν offside. Κοιτάξτε εδώ ξανά την προηγούμενη φάση. Δεν φαίνεται να είναι offside ο Νικολαίδης, φαίνεται να βγαίνει από κανονική θέση. Και στη συνέχεια δέχεται το αντικανονικό μαρκάρισμα εκτός περιοχής από τον Σκέντζο. Πάλι ο Νικολαίδης σε θέση βολής. Νικολαίδης, καλό σουτ, η απόκρουση του Χανιωτάκη και από το δοκάρι. Τελικά το 1-0 παραμένει. Ρίσνιτς. Αναστασίου. Για τον Ρίσνιτς, ευκαιρία ο Ατματσίδης και ο Αναστασίου θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι η ισοφάριση στο 33 της επανάληψης ο Γιάννης Αναστασίου. Εδώ, αυτός. Κοιτάξτε ξανά. Μια ευκαιρία που αυτοί οι δυο δημιούργησαν, ο Ρίσνιτς με τον Αναστασίου. Το πρώτο σούτ του σέρβου αποκρούστηκε από τον Ατματζίδη. Και αμέσως μετά ο Σέντερ Φορ των γηπεδούχων θα στείλει με δυνατό σούτ την μπάλα στα δίχτυα. Ρίσνιτς στον Δέδε, ευκαιρία ο Ατματζίδης. Ο Τσιαντάκης out.